Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη είναι και η πρώτη μέρα για τη στήλη τη ζωή Κρονάκη. Ζωούλα, είσαι καλά. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά. Όλα τα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Όλα μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε γυρίσει πολύ ωρεξάτη και ανανεωμένη και στο κομμάτι τη δική σου στήλη. Και θα δείξουμε πολύ ωραία πράγματα στι μανούλε και του μπαμπάδε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Κάνουμε πολλή δουλειά και νομίζω ότι θα βγει το αποτέλεσμα προ τα έξω πολύ. Συμφωνώ. Λοιπόν, θέλω να μα συστήσει τι φίλε μα που είναι σήμερα εδώ. Είναι η Μέα μα και δύο μανούλε με τα ζουζούνια μα. Είναι η Ελένη και η Χριστίνα με τα ζουζούνια, τα οποία πρέπει να σα πω μέχρι τώρα, παιδιά, δεν έβγαλα. Και έλεγα τι μωράκια είναι αυτά, απίστευτα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα επιλέξαμε να σταματήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Γιατί να πούμε ότι στατιστικά τα ποσοστά σε σχέση με τις κεσαρικές στην Ελλάδα είναι υπεραυξημένα. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 68%. 68%. Σε μεγάλη πλειοψηφία, άρα οι γυναίκες εδώ στην Ελλάδα. 68% γυναίκες γεννάνε με κεσαρική. Mm-hmm. Για ιατρικούς ή για λόγους επιλογής των ίδιων των γυναικών. Παρ' όλα αυτά, μετά πολλές, για ψυχολογικούς κυρίως λόγους, μετά την πρώτη τους γέννα, θέλουν να βιώσουν αυτή την αίσθηση του τοκετού, που λένε ότι είναι μοναδική και σίγουρα είναι και συνυφασμένη με τη γυναικεία ταυτότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς θίγουμε αυτό το θέμα σήμερα. Μπορεί μια γυναίκα μετά από κεσαρική να γεννήσει φυσιολογικά? Εμένα, ας πούμε, που ήμουν έγκυος στους 13 μήνες το δεύτερο παιδάκι μας, θυμάμαι ότι μου έλεγαν όλοι και ειδικά και οι πιο μεγάλες σε ηλικία, η μαμά μου, οι θείες μου, ότι α, δεν κάνει, μπορεί να σπάσουν τα ράματα, δεν έχει δέσει πληγή κτλ. Και γέννησα και τη δεύτερη φορά με κεσαρική, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, βέβαια, που θα πρέπει να τηρούνται για να πει ότι μια γυναίκα πλέον πάει με ασφάλεια στο φυσιολογικό τοκετό. Έτσι. Ισχύει. Θα δούμε σε λίγο το θέμα, θα πούμε όλα αυτά που θέλουμε και ξέρουμε και θέλουμε να μοιραστούμε με τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μας. Θέλω λίγο όμως να δούμε, γιατί γενικώς υπάρχει μια λανθασμένη ενημέρωση στον κόσμο. Κάναμε ένα γκάλο. Mm-hmm. Και ρωτήσαμε γυναίκες για το τι ξέρουν για την κεσαρική, τι για το φυσιολογικό τοκετό και αν όντως γνωρίζουν ότι μπορούν να γεννήσουν φυσιολογικά αφού το πρώτο τους παιδάκι το έκαναν με κεσαρική. Mm-hmm. Παρακαλώ και επιστρέφουμε. Γεννήσατε φυσιολογικά ή με κεσαρική? Και με τους δύο τρόπους. Κεσαρική. Δυστυχώς με κεσαρική. 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 Ήταν επιλογή σας? Όχι, απλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φυσιολογικά. Κεσαρική. Είχε πρόβλημα το παιδί και γεννήσαμε με κεσαρική. Κεσαρική. Ξέρετε την επόμενη φορά θα μπορούσατε να γεννήσετε φυσιολογικά? Όχι. Και το δεύτερο παιδί πάλι με κεσαρική όταν γεννήσα. Ορίζω, ναι. Αρχικά το είχα σκεφτεί, αλλά μετά την εμπειρία των τριών, όχι. Και το δεύτερο παιδάκι μου κεσαρική το έκανα. Δεν θέλατε φυσιολογικά? Όχι, όχι, δεν ήθελα. Ξέρατε ότι μπορούσατε να γεννήσετε φυσιολογικά? Ναι. Να το κάνατε? Γνωρίζετε ότι τη δεύτερη φορά θα μπορούσατε να γεννήσετε με φυσιολογικό τοκετό? Όχι, δεν το γνώριζα. Ναι, το γνωρίζω. Ξέρω ότι θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από το πρώτο τοκετό. Ζωή, να συστήσουμε και τη Μέα μας και όντως να δούμε πού είναι η αλήθεια και πού ο μύθος. Ακριβώς. Είναι η Ελένη Σερπετίνη στην παρέα μας, η οποία εξειδικεύεται και σε τοκετούς και στο σπίτι, σε γέννηση στο σπίτι, αλλά και σε τοκετούς φυσιολογικούς μετά την κεσαρική, Ελένη. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ισχύει λοιπόν ότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα ή και αυτό είναι ένας λαϊκός μύθος που ασπαζόμαστε? Ισχύει. Το ιδανικό διάστημα θα ήταν πάνω από 20 μήνες από το τέλος πρώτης εγκυμοσύνης μέχρι τη γέννηση του δεύτερου παιδιού, γιατί έτσι μειώνονται οι πιθανότητες επιπλοκών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει επιτυχή περιστατικά φυσιολογικών τοκετών μετά από κεσαρική και σε μικρότερο διάστημα. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Είναι αυτό που μας λέγανε οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας, θα ανοίξει ουλή και τα ράματα και δεν έχει δέσει πληγή. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος ή αυτό είναι? Αυτό είναι ουσιαστικά που όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό φοβάται σε μια προσπάθεια φυσιολογικού μετά από κεσαρική. Αλλά τα ποσοστά να συμβεί κάτι τέτοιο σε γυναίκες με μια προηγηθήσα κεσαρική είναι μικρά. Θα πω στο σημαντικό ότι 6 στις 10 γυναίκες καταφέρνουν τελικά να αποφασίσουν να γεννήσουν φυσιολογικό τοκετό μετά την κεσαρική. Αυτό είναι τα στατιστικά. Εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής και θέλω και ίσως να εστιάσουμε, είναι ότι αν γεννήσει το πρώτο σου παιδί με κεσαρική όπως εγώ, μετά νιώθεις μια ασφάλεια, γιατί είναι μια πιο εύκολη εντός εισαγωγικών διαδικασία. Γιατί πραγματικά μπαίνεις να γεννήσεις και σε μισή ωρίτσα κρατάς το παιδί σου αγκαλιά. Που λες τώρα γιατί να. Δηλαδή φοβάσαι μετά το φυσιολογικό τοκετό. Και πρέπει λίγο να διαλύσουμε αυτή την φοβία του κόσμου. Είναι γιατί ουσιαστικά αυτό έχει βιώσει κάθε γυναίκα στην αρχή. Δηλαδή έχει βιώσει την κεσαρική, οπότε αυτό της φαίνεται πιο ασφαλές να δοκιμάσει και τη δεύτερη φορά. Ωστόσο, επειδή αρκετές γυναίκες δεν ήταν
ξεκάθαρο στην πρώτη τους κεσαρική για ποιο λόγο έγινε ή είχαν αμφιβολίες ή μπορεί να υπήρχε ανάγκη να γίνει, ναι, βεβαίως. Αρχίζουν και ενημερώνονται και ζητούν από τους γιατρούς και από τις ΜΕΕΣ να τις βοηθήσουν να γεννήσουν φυσιολογικά. Να σου πω κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Διάβασα και είχα και την αίσθηση ότι όταν ένα μωρό είναι μεγάλο και είναι μία από τις προδιαγραφές αυτή, όταν ένα μωρό είναι τύπου 4 κιλά, μία γυναίκα δύσκολα μπορεί να το γεννήσει φυσιολογικά μετά από κεσαρική. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία γυναίκα που γέννησε ένα μωρό 4 κιλά. Και γέννησε φυσιολογικά μετά από κεσαρική. Και είναι η Χριστίνα. Χριστίνακι μου, να σου ζήσουν τα παιδάκια σου. Πες μας λίγο για τη δική σου περίπτωση. Την πρώτη φορά που γέννησες με κεσαρική ήταν λόγω φόβου, λόγω προβλήματος, λόγω ανάγκης. Η γιατρός μου έκρινε ότι 40 εβδομάδες έπρεπε να προχωρήσουμε σε πρόκληση, η οποία δεν είχε εξέλιξη και καταλήξαμε σε κεσαρική. Εσύ δηλαδή πήγαινες για φυσιολογικό το και το ευθύς εξ αρχής. Άρα στο δεύτερο μωράκι, στον Ανδρέα, ήσουν αποφασισμένη να προσπαθήσεις και πάλι με φυσιολογικό το και το. Ναι, ενημερώθηκα μπαίνοντας σε κάποιες ομάδες στο Facebook, το ψάξα και ήθελα πολύ να το ζήσω. Οπότε το έκανα. Σου έδωσε το πράσινο φως ο γιατρός σου, δηλαδή σου είπε ότι πόσο καιρό είχε περάσει και μπορούσε. Πέρασαν 2 χρόνια από το κετό. Πώς είναι ένα, μπορεί να ηρεμήσεις, έλα. Από το κετό σε το κετό 2 χρόνια. Α, είχαν περάσει 20 μήνες που μας είπατε. 20 μήνες. Μάλιστα. Πες μας λίγο, υπήρχε φόβος που θα γεννούσες φυσιολογικά, δηλαδή είχες την αγωνία, είχες αυτή την... Η αγωνία μου ήταν αν θα τα καταφέρω. Ήθελα να τα καταφέρω, όχι αν θα γίνει κάτι, κάποια επιπλοκή κάτι. Δηλαδή το είχα βγάλει από το μυαλό μου ότι δεν υφίσταται να γίνει. Και να σκεφτεί κανείς ότι όταν μιλάμε για φυσιολογικό το και εδώ μετά την κεσαρική, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα ιατρικά μέσα να παρέχονται στη γυναίκα. Δηλαδή δεν μιλάμε για το κετό για παράδειγμα στο σπίτι. Έτσι δεν μπαίνεις κάποιο ρίσκο. Υπάρχει όλη η ιατρική ομάδα, φαντάζομαι, Ελένη, που είναι υπαρμόν για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Ναι, όλα τα διεθνή πρωτόκολλα και τα κολέγια και των Αμερικανών γυναικολόγων και των Άγγλων είναι υπέρ της προσπάθειας του φυσιολογικού τοκετού μετά από κεσαρική. Τουλάχιστον στις γυναίκες αυτές που έχουν κάνει μία προηγηθήσια κεσαρική. Αλλά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει stand-by όλο το ιατρικό team που μπορεί να χρειαστεί. Οι πιθανότητες επιπλοκών είναι μικρές, αλλά όπως λέγαμε και πριν, αν συμβεί κάτι τέτοιο είναι κατακλυσμίες και χρειάζεται άμεση παρέμβαση ιατρική. Σωστό. Οπότε ένα εγχείρημα φυσιολογικού τοκετού μετά από κεσαρική στο σπίτι είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να συστήνεται να γίνεται. Συγκρίνοντας τις δύο εμπειρίες, εγώ ας πούμε δεν είχα την τύχη μέχρι τώρα να βιώσω το φυσιολογικό τοκετό. Τι θα μας έλεγες? Θα το ξανά έκανα και βασικά θέλω να το ξαναβιώσω όλο αυτό. Ήταν υπέροχο. Δηλαδή το ένα είναι πιο εύκολο, γρήγορο, αλλά το άλλο είναι μια μοναδική εμπειρία. Αυτή η εξώθηση που λένε και το να ακούσει το μωρό και να το δει να βγαίνει. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι μία λέξη. Ναι. Είναι ρήτρωση, ναι. Και εσύ έχει ζήσει και τις δύο εμπειρίες. Ναι. Πες μας λίγο τη δική σου ιστορία. Η πρώτη μου γέννα είναι πριν 7 χρόνια. Μάλιστα. Αρκετά μετά. Για το λόγο αυτόν ότι ποτέ δεν μπόρεσα να δεχτώ την κεσαρική την πρώτη, γιατί πήγαινα για φυσιολογικά κι εγώ. Και προσπαθούσα, μόλις γέννησα τον πρώτο μου γιο, να βρω τρόπο να γεννήσω το δεύτερο φυσιολογικά. Και μου είχαν πει να αφήσω 4 χρόνια. Αυτό ήταν το διάστημα. 4 χρόνια δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι, βέβαια, ήταν ο γιατρός μου που το είπε, δεν ήταν υποστηρικτός αυτό το πράγμα, οπότε προσπαθούσε να με αποτρέψει. Ναι. Και μου είπε αυτό. Μέχρι που ψάχτηκα. Εσύ δηλαδή ήθελες να κάνεις νωρίτερα παιδάκια, αλλά επειδή ήθελες να γεννήσεις φυσιολογικά, περίμενες τα 4 χρόνια. Ναι, για να γεννήσω φυσιολογικά. Αυτό που έχω να πω εκείνη την ημέρα, θυμάμαι ότι δεν φοβόμουν τίποτα. Απλώς φοβόμουν να μην καταλήξω πάλι σε κεσαρική. Αυτό ναι, μήπως τελευταία στιγμή σου πούνε ότι υπάρχει μια περίδεση, ένα θέμα. Κι όμως δεν είχα ότι θα πάθω κάτι, ότι θα συμβεί κάτι πάνω στη γέννα. Ελένη, πόσες ώρες ήταν ο τοκετός ο δικός σου? 10 ώρες. Α, ήταν και... ήταν και δύσκολο ο τοκετός. Δεν είναι αυτό ότι έκανες μια εξώθηση και... Σ' αρέσει τα μικρόφωνα. Ελένη, μου είχες πει για τοκετούς που κράτησε και 30 ώρες στα ματίνα. Οι 10 ώρες τοκετού δεν είναι δύσκολο τοκετός. Δεν είναι, όχι, το βάζω τον τίτλο του δύσκολου συγκριτικά με την κεσαρική. Και λέω μπράβο στα κορίτσια που ήθελα να το ζήσουν. Στο πρώτο μου παιδάκι μπήκα από την Πέμπτη και γέννησα Παρασκευή πρωί. Ναι. Οπότε πέρασα τους πόνους της γέννας, τα πέρασα όλα αυτά
και τα βίωσα και μετά πήγα για την κεσαρική. Πείτε μου, κορίτσια, λίγο τα συναισθήματά σας. Εκεί που είστε στο κρεβάτι, που η μέα σας λέει σπρώξε, πάρε ανάσες. Κάθε μέρα προσπαθώ και βλέπω τις φωτογραφίες και τις ξαναβλέπω να τις χορτάσω, αλλά δεν χορταίνονται. Μιλώντας εγώ, παιδιά, πάντως από την δική μου εμπειρία, γιατί νομίζω ότι περισσότερο ξεκινάμε με την ελπίδα και το όνειρο να γεννήσουμε φυσιολογικά. Όταν συντρέχει ιατρικός λόγος, για να το τονίσουμε αυτό, πρέπει να συμβουλευόμαστε πάντα τον γυναικολόγο μας. Εννοείται ότι ακούμε τις οδηγίες που θα μας δώσει. Και αν εκείνος κρίνει ότι πρέπει να πάμε κεσαρική, πάμε με κεσαρική. Η κεσαρική όμως είναι ένα χειρουργείο. Που και εκείνο ελοχεύει τους δικούς του κινδύνους. Είναι ένα χειρουργείο που μετά δυσκολεύεται η γυναίκα. Δεν είναι όπως το φυσιολογικό το που γεννάει. Και πρέπει να γίνεται αν υπάρχει ανάγκη, όχι να επιλέγεται ως εύκολη λύση. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν λανθασμένα πρότυπα. Δηλαδή πολλές φορές επιλέγεται ως η πιο εύκολη και ασφαλής λύση. Για να πάνε όλα καλά. Δημιουργείται αυτή η λανθασμένη υπεποίθηση στον κόσμο. Ας μην κατακεραυνώνουμε και την κεσαρική. Δηλαδή, η κεσαρική είναι σωτηρία, έχει σώσει και σώζει ζωές και μαμάδων και παιδιών. Όμως είναι μια μέγιστη ιατρική πράξη, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κοιλιακό χειρουργείο, το οποίο πρέπει πραγματικά να γίνεται όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν πραγματικά ο τοκετός δεν προχωράει. Αλλά το θέμα είναι να μπορούμε και εμείς οι ΜΕΣ και οι γυναικολόγοι να έχουμε την υπομονή να περιμένουμε όσες ώρες χρειάζεται μια γυναίκα για να γεννήσει φυσιολογικά. Και το μεγάλο πλήγμα στην Ελλάδα είναι οι προκλήσεις τοκετών που βάζουμε και κάνουμε 40 εβδομάδες. Γιατί το λες αυτό? Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή. Όταν το σώμα ξεκινάει τον τοκετό από μόνο του, αυξάνουν πιθανότητες η γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά. Είναι έτοιμο το σώμα, έτοιμο το μωρό. Ενώ η πρόκληση αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει σε κεσαρική. Ναι, αυξάνουν τις πιθανότητες. Λένε όμως ότι μετά τις 40 εβδομάδες αρχίζουν και υπάρχουν μεγαλύτεροι και περισσότεροι κίνδυνοι για το αμνιακό υγρό, για κάποιους κινδύνους κτλ. Είναι όλοι αυτοί μύθοι. Διεθνώς η εγκυμοσύνη κρατάει μέχρι και 42 εβδομάδες. Αυτή η πιθανή ημερομηνία που μας δίνουν από τον υπέρηχο είναι στις 40 εβδομάδες και λέγεται πιθανή γιατί ακριβώς είναι πιθανή ημερομηνία. Οι πιθανότητες να γεννήσει μια γυναίκα φυσιολογικά είναι περισσότερες 2 εβδομάδες πριν και συνήθως 2 εβδομάδες μετά. Οπότε επειδή εδώ στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ότι δεν περιμένουμε μετά τις 40 εβδομάδες ιδιαίτερα, τουλάχιστον μέχρι και κάποια χρόνια πριν. Μπαίναν γυναίκες 40 εβδομάδες, 40 και μία για πρόκληση τοκετού με φάρμακα, το οποίο συνήθως δεν απέδιδε γιατί έβρισκε ένα σώμα το οποίο ήταν ανέτοιμο και ανώριμο και οδηγούνται και τελικά ναι, κατέληγαν να είναι 16 ώρες ας πούμε, να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες να γεννήσουν και μπορεί πολλές φορές τελικά να καταλήξει στην κεσαρική. Προκλήσεις τοκετού για να γεννήσει μια γυναίκα φυσιολογικά μπορεί να υπερβούμε και τις 16 ώρες. Μάλιστα. Μπορεί να φτάσουμε και στις 24. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ πέρα κάνουμε μια κουβέντα σαν να είμαστε φίλες και έχοντας φυσικά και κάποιες ειδικούς οι οποίοι μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Η κάθε γυναίκα βιώνει μια εγκυμοσύνη με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον δικό σας γιατρό που ξέρει, έχει τις εξετάσεις σας, ξέρει τα δεδομένα και να μην βγάζετε συμπεράσματα. Γιατί πολλές φορές εγώ θυμάμαι και σαν νέα μανούλα έμπαινα σε κάτι φόρουμ και προσπαθούσα να βγάλω συμπέρασμα σαν να είμαι γιατρός. Δηλαδή, πάντα ακούμε τον γιατρό μας. Εμείς εδώ είμαστε απλά για να ενημερώσουμε ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή. Υπάρχουν γυναίκες που τα κατάφεραν και κάποιες γυναίκες που ίσως φοβούνται, αλλά πάντα με τη συνδρομή και τη συμβουλή του γυναικολόγου στο ματήρι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Κορίτσια, πείτε μου λίγο, γιατί πραγματικά θέλω να ξέρω για αυτό το συνέστημα εκείνης της εμπειρίας. Πώς νιώθεις, μου είπες για τη λύτρωση. Όταν το ζήσεις, θα θες να το ξαναζήσεις. Δεν υπάρχει πόνος, άγχος, δηλαδή ικανοποίηση, ενθουσιασμός και το. Όλα αυτά υπάρχουν. Τα καταφέραμε, απλώς... δεν ξέρω, δηλαδή ήταν σαν θαύμα, σαν να έγινε κάτι που σου λένε ότι δεν μπορεί να γίνει. Στο πρώτο μου παιδί μου λέγανε τώρα το επόμενο, σε 38 εβδομάδες με ραντεβού θα έρθεις, μπαμ μπαμ θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το μπαμ μπαμ. Τώρα ήταν πολύ. Και εκεί που είσαι και αρχίζει και σου λέει φαίνεται το κεφάλι, σπρώξε. Εγώ ένιωθα ότι δεν θα τα καταφέρω. Πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω και λέω δεν υπάρχει περίπτωση να γεννήσω. Και είχα αυτό μες στο μυαλό μου και να ακούω την Ελένη να μου λέει Ελένη κι άλλο, κι άλλο. Παιδιά, ο πόνος εκείνη την στιγμή τον ζεις, μετά τον ξεχνάς. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα πόνο. Είχα μία πίεση και περισσότερο άγχος. Άγχος θα έλεγα ναι, να πω ότι τα κατάφερα. Μα να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο που μου έχουν πει ότι στη Μεγάλη Βρετανία, όταν γεννήσεις φυσιολογικά, μπορεί να μπει το πρωί να γεννήσεις, το μεσημέρι να φύγεις με το μωρό σου, αν είσαι υγιής. Η κεσαρική, καλώς κακώς, είναι ένα χειρουργείο, βγαίνει μετά από 3 μέρες, 4 τουλάχιστον, είναι στους πόνους ενός χειρουργείου. Είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω φτάνει. Με βαρέθηκες. Θες τη μαμά σου, ή τραγουδάς. Εμένα κοιτάει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζωή παραμένεις, γιατί είχατε και ένα ενδιαφέρον θέμα να το δούμε μετά. Κορίτσια, να χαίρεστε τα μωράκια σας.
Και λένε μου πάντα να δίνεις κουράγιο στις γυναίκες που είναι εκεί. Ευχαριστώ. Και είσαι στο πλευρό τους. Να έχουμε με όλους έτσι, τους συναδέλφους και τους γυναικολόγους. Έχουμε καλούς το και τους γερά μωρά, γερά μωράκια, ζουζουνάκια. Θα αλλάξει αυτό το ποσοστό πια με τις κεσαρικές σας αλλάξεις. Γερά μωράκια, αυτό και κάθε γυναίκα. Έτοιμη είσαι για το γιο. Έτοιμη είσαι για το γιο. Βάζει για το τρίτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ζήσουν τα μωράκια σας. Καλή σχολική χρονιά σε όλες τις μανούλες. Αν περιμένετε να κρατήσετε το μωράκι σας στην αγκαλιά σας, έτσι πραγματικά. Κλαις που τελειώνουμε. Να είναι γερό και να σας κάνει πάντα χαρούμενες και ευτυχισμένες. Επιστρέφουμε. Έλα, Ανδρέα, πάμε ένα χαμόγελο για το τέλος. Ζούλα μου, πριν σε αποχαιρετήσουμε, ξέρω ότι βρέθηκε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα και η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ήταν εκεί και μίλησε, μας έδωσε και μια ωραία ιδέα για ένα επόμενο θέμα, γιατί αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ο γιος του γεννήθηκε πρόωρος και ήταν για 15 μέρες στη θερμοκοιτίδα. Ήταν στην εντατική, όχι στη θερμοκοιτίδα. Και το βίωσαν αρκετά δύσκολα και εκείνος και η γυναίκα του, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι μια εμπειρία που την άφησαν πίσω τους. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ημερίδα έγινε με στόχο μαμάδες, εργαζόμενες, να συναντηθούμε, να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον παιδικό σταθμό, σε πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τέθηκε το θέμα σε περίπτωση που ένα παιδάκι έχει κάποιο πρόβλημα, είτε υγείας, για την προωρότητα, τι υπάρχει υποδομή, γνωρίζουν οι καθηγητές πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ και να πω στο, μιας και είμαι και εδώ, να πω στον κόσμο, στις μανούλες μας παρακολουθούν, για παιδιά προσχολική, σχολική ηλικία, ετοιμάζω μια ημερίδα στο MacArthur Glen, Σάββατο, 16 του μηνός. Έχουμε μετά το γάμο της Ελένης, αλλά δεν πειράζει. 11 με 3 λοιπόν το πρωί, ελάτε μανούλες να ενημερωθείτε, διασκεδάσουμε και περνάμε και καταπληκτικά. Happy School Year. Ζωή μου, καλή μας αρχή. Καλή πάμε αρχή. Να δούμε αυτό το μικρό απόσπασμα. Και σταματήνα για την προωρότητα να κάνουμε ένα θέμα, είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα έρθει η μέρα του. Εμένα έχει γεννηθεί η αδερφούλα μου πρώτη και σε χρόνια που ήταν και πιο δύσκολα πιο τα δύσκολα. Πράγματα. Οπότε νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Βλέπουμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε στη ροή μας. Να σας το πω λοιπόν και εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω δημόσια. Εμένα ο γιος μου γεννήθηκε πρόωρος και πέρασαμε 15 μέρες στην εντατική, όχι σε θερμοκοιτίδα, σε μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Είναι μια χαρά και από τη στιγμή που μας είπαν ότι είναι μια χαρά, το ξεχάσαμε. Και είναι απλά μια ανάμνηση για εμάς, μια δύσκολη έτσι, προσωπική εμπειρία. Την οποία είχαμε και την οποία μπορούμε προχωρήσει να μιλάμε με άνεση ακριβώς γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε στίγμα στα ζητήματα αυτά. Αλλά θα μπορούσε να γεννηθεί και ένα παιδί κανονικά και να έχει ένα πρόβλημα γεννηθεί στην καρδιά του, ας το πούμε. Δεν αλλάζει έτσι κάτι στην αντιμετώπιση του παιδιού και δεν θα έπρεπε να αλλάξει σίγουρα. Να λοιπόν και κάτι που δεν γνωρίζαμε και ρε παιδιά, πολλές φορές με αυτά τα θέματα αντιλαμβάνεις ότι είτε είσαι ο Μητσοτάκης, είτε ένας διάσημος, επιτυχημένος, πολιτικός πλούσιος, είμαστε όλοι άνθρωποι και τα προβλήματα υγείας ή οι περιπέτειες που έχουν σχέση με την υγεία μας δεν γνωρίζουν από τίτλους. Οπότε μην στεναχωριέστε, όλα πηγαίνουν καλά, πιστεύετε στο Θεό και να έχετε θετική ενέργεια και όλα να πηγαίνουν καλά όταν έχετε ένα ζήτημα ζωής.